Φαίνεται λοιπόν πως ο Αλέξης Τσίπρας, όπως σας είπα και χθες το βράδυ, αναμφισβήτητα μέχρι στιγμής είναι πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Όμως η πτώση που έχει υποστεί το κόμμα μετά τις αλλεπάλληλες αποχωρήσεις μελών, τη δημιουργία του κόμματος του κ. Λαφαζάνη, του ΛΑΕ, και βέβαια την απομάκρυνση από τον ΣΥΡΙΖΑ που γνωρίζαμε πολλών στελεχών, όπως χθες και του γραμματεία του κόμματος, όλα αυτά δείχνουν ότι θα στερήσουν από τον κύριο Τσίπρα ένα σημαντικό αριθμό ψηφοφόρων που ψηφίσαν στις προηγούμενες εκλογές. Όπως θα μας πει και ο δημοσκόπος σε λίγο, πάρα πολλοί από τις αναποφάσεις ανήκουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Λαφαζάνης μπαίνει μες στη Βουλή με ένα εντυπωσιακό 4,5% καταρχήν ποσοστό και με ποσοστά και με τάσεις ανόδου, από ό,τι θα μας πει και ο δημοσκόπος. Όπως επίσης μπαίνει στη Βουλή και ο κύριος Βασίλης Λεβέντης, μετά από μια απορία φαίνεται πως η νέα γενιά αποφάσισε να ψηφίσει τον κύριο Λεβέντη και να τον βάλει στην Βουλή, βλέποντας κανείς βέβαια όλα τα σχόλια τα οποία κυκλοφορούν στο interview. Στα Facebook, και η interview είναι η εταιρεία που μας έκανε τις δημοσκοπήσεις. Μας κυνηγάει ο κύριος Βασιλιάδης παντού. Όμως κύριε και κύριοι, αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι ότι εκτός από την μεγάλη πτώση των ποσοστών του ΣΥΡΙΖΑ, πτώση έχουν και τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά ελάτε όμως που ο Βαγγέλης ο Μεϊμαράκης θα πρέπει να χαμογελάει απόψε με την σημερινή δημοσκόπηση, καθώς τα ποσοστά τα οποία χωρίζουν το ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία είναι μόλις το 2%. Θα τα δούμε αυτά αμέσως μετά. Ενώ θα πρέπει να πούμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θέλει τη χώρα μας στο ευρώ. Ακόμη και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, σε ένα εντυπωσιακό ποσοστό, 86%, επιθυμούν να παραμείνει η χώρα στο ευρώ. Δεν κρίνουν θετικά την απόφαση του Έλληνα Πρωθυπουργού να πάμε σε πρόορες εκλογές, ενώ ένα πολύ μεγάλο για μένα ποσοστό, 10% μετά στις ανόδου, λέει ότι θα ψήφιζε ένα κόμμα της αριστερής πλατφόρμας για κατάργηση των μνημονίων, ακόμη και για έξοδο από την Ευρωζώνη. Δεν είναι διόλου καταφρόνητο αυτό το ποσοστό. 24% λοιπόν φαίνεται ότι θα έπαιρνε ο ΣΥΡΙΖΑ αν είχαμε εκλογές αύριο την Κυριακή, 22% η Νέα Δημοκρατία, δύο μόνο μονάδες διαφορά, με σταθερά τρίτο κόμμα την Χρυσή Αυγή. Και βέβαια κυρίες και κύριοι, εμείς είμαστε έτοιμοι να παρουσιάσουμε αυτή τη δημοσκόπηση. Στον πίνακα που θα δούμε έχουμε τα ποσοστά των κομμάτων, έχουν προσθεθεί κόμματα από τις προηγούμενες μας μετρήσεις. Και έχουμε επάνω βεβαίως και στα τετραγωνάκια επάνω, δεν φαίνεται καλά, είναι μικρή η κάρτα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε τα ποσοστά των εκλογών για να μπορούμε να δούμε έτσι πού βρισκόντουσαν τα κόμματα το Γενάρη του 2015 και πού βρίσκονται τώρα. Έχουμε για το ΣΥΡΙΖΑ 24% και για τη Νέα Δημοκρατία 22%, δύο μονάδες. Έχουμε για τη Χρυσή Αυγή 6%, ενώ το Γενάρη είχε πάρει 6,28. Περίπου κρατάει η Χρυσή Αυγή τη σταθερότητά της σε ποσοστό και παραμένει σύμφωνα με αυτή τη μέτρηση ως τρίτο κοινοβουλευτικό κόμμα. Yeah. Το ποτάμι από το 6,05 να είναι στο 5,5%, και αυτό δείχνει μια σταθερότητα, αλλά όχι μια δυναμική, ένα κάποιο είδους ξέσπασμα προς τα πάνω, αλλά σε κάθε περίπτωση κρατάει τα ποσοστά του. Το Κομμουνιστικό Κόμμα στο 4,5% είχε πάρει 5,4. Αυτό επαναλαμβάνω είναι πρόθεση ψήφου και όχι εκτίμηση, με την εκτίμηση πιθανότητα θα πλησιάσει το ποσοστό του 5,5%. Για τους ανεξάρτητους Έλληνες και εδώ έχουμε ένα ποσοστό της τάξης του 3,5%, δείχνουν να μπαίνουν στη Βουλή. Προς το παρόν θα δούμε και άλλες μετρήσεις, θα δούμε και άλλες αποτυπώσεις, θα δούμε τι θα γίνει με τους ανεξάρτητους Έλληνες. Πιθανολογώ ότι η κρίση η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάποιες επιπτώσεις και στο κόμμα των ανεξαρτήτων Ελλήνων. Είναι ένα θέμα το οποίο θα το δούμε. Το ΠΑΣΟΚ κρατάει τις δυνάμεις του, έχει μία νέα αρχηγό. Υπάρχει αυτή την περίοδο μία συζήτηση αν το ΠΑΣΟΚ θα συμπορευθεί με το κίνημα του κυρίου Παπανδρέου. Δεν έχει δημοσιευθεί κάτι, αλλά στην περίοδο, δηλαδή χθες και σήμερα που μετρήσαμε το ΠΑΣΟΚ, αυτή η συζήτηση είναι εν ενεργεία και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ περιμένουν ενδεχομένως κάποιες εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Η Λαϊκή Ενότητα με το καλημέρα σας ένα 4,5%, που βεβαίως πρέπει να σας πω ότι προέρχεται κατά 100% από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτό το 4,5% δεν έχει έσοδα από άλλους ψηφοφόρους του εκλογικού σώματος του Γενάρη του 2015. Δηλαδή είναι 4,5% το οποίο φεύγει από το 37% περίπου, από το 36,3% που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Πρόκειται για καθαρούς ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς και πιθανότατα, αν μου επιτρέπετε να τους χαρακτηρίσω, και για τους γνήσιους ΣΥΡΙΖΑΕΟΥς. Και όχι αυτούς οι οποίοι έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ από άλλα κόμματα.